πάρε το απόφαση συνάδελφοι. Αν δεν βγούμε όλοι με κοινό μέτωπο απέναντι στο μέτωπο που μας έχουν φτιάξει, είμαστε χαμένοι. Δεν υπάρχει λύση, αλλά θέλει, η λύση είναι στα χέρια μας. Έχουμε απεριόριστη δύναμη, όλοι οι εργαζόμενοι μαζί, να φτιάξουμε τη συμμαχία μας. Αναφερθήκαμε στο νοσοκομείο. Ναι, έχουμε πρόβλημα στο νοσοκομείο και δεν είναι πρόβλημα των γιατρών και των νοσοκομειακών μονάχα και των εργαζομένων. Είναι πρόβλημα όλων μας το ότι δεν μπορείς να φας και να εμπιστευτείς ότι θα έχεις το ραντεβού σου τότε που πρέπει και θα έχεις τα υλικά που χρειάζονται και θα σου λύσει το πρόβλημα της υγείας σου δωρεάν. Θέλει λέει λύση το νοσοκομείο για τα υλικά. Θέλει λύση και το νηπιαγωγείο για τα υλικά. Γιατί αυτό το βλέπουμε. Να μοιραστούν λέει οι πόροι να πάνε στα απίστευτα και στις περιφέρειες. Ποιοι πόροι, οι ίδιοι, η ίδια πίτα. Σήμερα πραγματοποιείται η τακτική μας Γενική Συνέλευση της Διετίας και θα έχουμε εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα μετά το 6 το απόγευμα που θα έχει λήξει η διαδικασία. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, βλέπουμε αρκετά μαχητικούς τους συναδέλφους σας. Οι συνάδελφοι είναι μαχητικοί γιατί τα προβλήματα υπάρχουν και απαιτούν λύσεις άμεσες και ριζικές. Όχι μόνο στο επίπεδο των οικονομικών, αλλά και στο θέμα της στελέχωσης των σχολικών μονάδων με το αναγκαίο προσωπικό. Και δεν αφορά το νομοδράμα σε αυτό, 100% αφορά όλη την Ελλάδα. Τα κενά είναι πολλά, θα πρέπει η πολιτεία να σκύψει στα προβλήματα και να προχωρήσει σε άμεσες λύσεις. Τα προβλήματα είναι χρόνια και πιστεύω ότι τα γνωρίζουν και θα πρέπει να αναλυθούν πρωτοβουλίες για την επίλυσή τους. Και δεν αφορά μόνο στα δικά σας συνδικαλιστικά, να το πω, ζητήματα. Αφορά γενικότερα στον χώρο της παιδείας, όπως ανάμεσα στα άλλα οι μειωμένοι πόροι που δεν βοηθούν στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, γιατί υπάρχει και έντονο πρόβλημα και με τα ειδικά σχολεία. Τα ακριβώς είναι απλώνεται σε όλη την εκπαίδευση, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Μεγάλο θύμα αυτής της μη ύπαρξης εκπαιδευτικών έχει πέσει η ειδική εκπαίδευση, η οποία τουλάχιστον στον χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εδώ και 13-14 χρόνια απασχολεί αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και δεν έχει διοριστεί ποτέ μόνιμος σε θέση εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής. Με αποτέλεσμα κάθε χρόνο ο ευαίσθητος αυτός χώρος να έχει προβλήματα. Άρα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, τα προβλήματα πολλά, δύσκολη καιρή και αυτό που ζητάτε είναι αναθεώρηση κυρίως των θέσεων που έχει και η παρούσα κυβέρνηση απέναντι στον χώρο της εκπαίδευσης και της παιδείας. Η κυβέρνηση η καινούργια θα πρέπει να πράξει περισσότερα και να λέει λιγότερα.